Έχω και ρητίδες. Περάσαν τα χρόνια. Αλλάζει το σώμα. Παχύναμε και λίγο. Η επιδερμίδα αρχίζει και χαλαρώνει. Γκριζάραμε. Πέσαν και τα μαλλιά μας. Φίλες μου και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο επεισόδιο της τρίλεπτης, τρίτης. Είναι η εκπομπή η οποία αναλύει τα τουατζίδικα θέματα και δίνει απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Συνήθως μέσα σε 3 λεπτά. Συνήθως. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, τατού άρτης στο Νίκο Τατού Κρου Θεσσαλονίκης. Ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά τατού στούντιο σε όλη την Ελλάδα. Αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ πέρα, καλώς όρισες. Θα μάθεις πολλά για τα τουατζίδικα θέματα. Μην ξεχάσεις όμως να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, εδώ πιο κάτω, πατώντας το κουμπί εγγραφής, και να σου θυμίσω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις ένα link το οποίο λέει δωρεάν τατουάζ. Πατώντας αυτό το link μου αφήνεις τα στοιχεία σου και μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα και ίσως ένα δωρεάν τατουαζάκι. Πάμε όμως στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την ερώτηση μας τη στέλνει αυτή τη φορά ο Τάσος Καραφούλ, εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, ο οποίος μας ρωτάει: Χρήστο, καλημέρα και καλές δουλειές σου. Ευχαριστώ, φίλε μου. Τι θα έλεγες για ένα βίντεο που μας δίνεις tips για να κρατήσουμε πιο ζωντανό το τατουάζ μας στο χρόνο? Κάθε πότε πρέπει να το ξαναπατήσουμε, ιδανικά προϊόντα ενυδάτωσης κτλ. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου, την οποία τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό γιατί πολλοί από εσάς έχετε κάνει υπέροχα τατουάζ και θέλετε να τα κρατήσετε ζωντανά και τα χρώματα αναλύωτα ανά τα έτη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε απάντηση στην ερώτησή σου. Να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε να την απαντήσω. Τάσο μου, μόλις έχεις πραγματοποιήσει ένα υπέροχο τατουάζ και θέλεις να το περιποιηθείς σωστά, να το φροντίσεις και τα χρώματά του να μείνουν ζωντανά, αναλύωτα για πάρα πολλά χρόνια. Πολύ φυσικό αυτό, καθώς έχεις ξοδέψει χρήματα, έχεις ταλαιπωρηθεί, έχεις πονέσει. Επομένως, ας κάνουμε το investment σου να αξίζει τον κόπο. Ας πάρουμε όμως σαν δεδομένο ότι έχεις πάει σε έναν καλό tattoo studio, σε έναν έμπειρο tattoo artist. Και αυτό γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ενός τατουάζ και για το πόσο θα αντέξει στον χρόνο η εμπειρία του καλλιτέχνη. Επομένως, για να μην έχουμε αυτόν τον παράγοντα μέσα στην ανάλυση που θα κάνουμε, καλό είναι να εμπιστευτείτε εξ αρχής έναν καλό tattoo artist. Τώρα, το πόσο καλά θα γράψει ένα τατουάζ μελλοντικά παίζει ρόλο η αρχική φροντίδα που θα κάνει στις πρώτες 2 εβδομάδες από τη στιγμή που θα έχεις χτυπήσει ένα φρέσκο τατουάζ. Και κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σου βάλω και ένα link έτσι ώστε να παρακολουθείς ένα βιντεάκι μου που είχα κάνει παλαιότερα ως προς την σωστή φροντίδα ενός νέου τατουάζ. Δες το, πολύ σημαντικό. Πολλοί τατουατζίδες που είναι στην αρχή της καριέρας τους, να το πω έτσι, έχω ακούσει την εξής δικαιολογία. Έλα, θα χρειαστεί ένα δεύτερο πάτημα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το τατουάζ δεν χρειάζεται ξαναπάτημα. Το τατουάζ πρέπει να βγει έτοιμο, φρέσκο, στην τελική του μορφή από την πρώτη στιγμή. Κανένα τατουάζ δεν θέλει ξαναπάτημα, εκτός αν συντρέχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Και ποιες είναι αυτές? Αν είσαι ο τύπος που κατά τη διάρκεια του τατουάζ βγάζεις πολύ ζουμί, πολύ αίμα κτλ, ίσως να χρειαστεί μία δεύτερη τόνωση. Τώρα, γιατί είναι σημαντικές οι πρώτες 2 εβδομάδες της επούλωσης? Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει να μην πάθεις κάποια μόλυνση, η οποία σαφώς θα έχει επιβαρυντικά αποτελέσματα στο τατουάζ σου. Θα πρέπει να κρατάς το τατουάζ σου καθαρό, ενυδατωμένο για αυτή την περίοδο και να πλένεις το δέρμα σου με ένα ωραίο αντιβακτηριδιακό σαπούνι. Ιδανικά ένα ωραίο αγνό πράσινο σαπούνι που μπορείς να αγοράσεις πολύ εύκολα και οικονομικά από το σούπερ μάρκετ. Να μην το μουλιάζεις, όχι θάλασσα, όχι τζακούζι, σάουνα. Λες και όλοι πάμε σάουνα και τζακούζι, τι να πω. Και να αποφύγεις τα μάλινα ρούχα, όχι πως το καλοκαίρι φοράμε μάλινα ρούχα, αλλά μάλινα ρούχα και τρίχα ζώου απαγορεύεται να έρθει σε επαφή πάνω σε ένα φρέσκο τατουάζ. Να μην το ξύνεις, να μην το τρίβεις και να μην τραβάς τα πετσάκια για να το καθαρίζεις και να φανεί πιο γρήγορα ωραίο ένα τατουάζ. Όσον αφορά τώρα την μακροχρόνια φροντίδα ενός τατουάζ,
Θέλω αρχικά να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Είναι πολύ φυσικό ένα τατουάζ όσο περνάει ο καιρός να γίνεται πιο θαμπό. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο μέρος του σώματός μας. Δεν μοιάζει τόσο πολύ με αυτοκόλλητο όπως είναι στην αρχή ενός φρεσκοχτυπημένου τατουάζ. Και αυτό οφείλεται γιατί δημιουργείται καινούριο δερματάκι πάνω από την επιφάνεια του τατουάζ, το οποίο δράσει σαν ένα φίλτρο πάνω από τα χρώματα του τατουάζ μας. Επομένως, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το χέρι του καλλιτέχνη, η ποιότητα των χρωμάτων, η ποιότητα του δέρματός σου, το σημείο που έχεις επιλέξει για να κάνεις το τατουάζ και το πώς θα φροντίσεις εσύ το καινούριο σου τατουάζ. Ωστόσο, ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας ως προς την αλλίωση των χρωμάτων ή της έντασης ενός τατουάζ είναι ο ήλιος. Ειδικά αν το τατουάζ είναι τοποθετημένο σε ένα σημείο το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με τις ακτίνες του ήλιου. Σημεία δηλαδή όπως τα εξωτερικά των χεριών σίγουρα μαυρίζουν περισσότερο το καλοκαίρι. Επομένως θέλουν περισσότερη φροντίδα και είναι δεδομένο ότι η αλλίωσή τους θα προχωρήσει πιο γρήγορα από ότι άλλα σημεία που δεν τα βλέπει τόσο πολύ ο ήλιος, όπως είναι π.χ. τα εσωτερικά των χεριών, τα πλευρά μας ή σημεία τα οποία σκεπάζονται με ρουχισμό. Όμως, ένα καλό αντιηλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30+, μπορεί να σε βοηθήσει να προστατέψει το δέρμα σου και τα χρώματα του τατουάζ σου. Όσο καλύτερα φροντίζεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το δέρμα σου με αντιλιακό, με υψηλό δείκτη προστασίας, τόσο καλύτερο θα δείχνει το τατουάζ σου για πολλά χρόνια. Αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι το τατουάζ σου, οι χρωστικές του τατουάζ, βρίσκονται κάτω από την επιδερμίδα σου. Επομένως, ό,τι καλύτερο κάνεις εσύ στην επιδερμίδα, που είναι ακριβώς από πάνω, τόσο καλύτερο θα φαίνονται τα χρώματα που είναι από κάτω. Ένας άλλος παράγοντας τώρα είναι η απότομη αυξομοίωση βάρους. Σε εκείνο το σημείο το δέρμα τεντώνει, επομένως οι χρωστικές, οι μπυλίτσες δηλαδή του χρώματος, αραιώνουν. Οπότε ένα τατουάζ, αν βάλεις απότομα βάρος, μπορεί να γίνει πιο θαμπό. Επίσης, να φροντίζεις καλά το δέρμα σου, γιατί αν βάλεις ένα σπυράκι π.χ. στο σημείο που είναι το τατουάζ, πολύ πιθανό να σου αφήσει και ένα μικρό κενό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κρατάς το δέρμα σου καθαρό, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, ως προς προϊόντα περιποίησης. Κοίτα να δεις, η άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδευτείς αγοράζοντας εξειδικευμένα προϊόντα που ενδεχομένως να είναι ειδικά για τατουάζ. Μία καλή ενυδατική κρέμα το χειμώνα και ένα ωραίο καλό αντιλιακό για το καλοκαίρι είναι ό,τι χρειάζεται για ένα τατουάζ να συνεχίσει να φαίνεται ζωντανό, ωραίο και τα χρώματα να μείνουν αναλυώτα για πολλά χρόνια. Με τα χρόνια τάσο μου το τατουάζ σου θα γίνει ένα μέρος του σώματός σου. Ναι μεν πιο θαμπό, αλλά θα μοιάζει πολύ πιο φυσικό. Και αυτό στο κάτω κάτω είναι το όμορφο μέρος των τατουάζ. Να έχουν μία οπτική που δένουμε το υπόλοιπο σώμα μας και είναι κομμάτι του εαυτού μας και της προσωπικότητάς μας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλοχτυπημένου τατουάζ. Εύχομαι να απάντησα όσο καλύτερα γίνεται στην ερώτησή σου Τάσο μου. Τώρα, αν και εσείς που μας παρακολουθείτε έχετε τις δικές σας ερωτήσεις που αφορούν τα τατουάζ, μπορείτε να μου αφήσετε ένα σχόλιο εδώ πιο κάτω και θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω και γιατί όχι να το απαντήσω σε ένα καινούριο βιντεάκι. Αυτά για τη σημερινή εκπομπή, τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα καινούριο ολόφρεσκο επεισόδιο της Τρίλε της Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Πρίσαν τα γένια. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε λίγο γιατί τα χρόνια περνάνε, ε?